Πάμε στον Τζόρμπα. Τζόρμπα δεν σε αφορούν εσένα αυτά, αγόρι μου. Εσύ έχεις απάνω καλαμαριά, μαρίνα, σούπερ ντούπερ. Έχεις παραλία κάτω εκεί, Μακεδονία, Παλάς, αυτά. Βαγδάρης. Εκεί έτσι. Που όταν φύσαγε το χειμώνα βάζανε σκοινιά. Τα βάζουν ακόμα, Τζόρμπα. Σκοινιά στο Βαρδάρι. Α, δεν τα έχεις προλάβει. Στην παραλία εκεί, ρε. Είναι νέος ρε άνθρωπος. Ναι, εσύ είσαι μικρός. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην ήσουν να κάνει ιδέα. Βάζανε σκοινιά για να μην τους πάρει κανένα και τον πετάξει στη θάλασσα. Όχι, δεν το έχω αυτό. Να, για ρώτα τους γονείς σου. Δεν το έχω, ναι. Ρώτα τους γονείς σου. Μην νομίζεις ότι σε τρολάρω. Δεκαετία του 60 λες τώρα. Όχι δεκαετία του 60, ρε. Ανέβα άλλα 20 χρόνια. Εγώ το 77 γεννήθηκα. Δεν θα έκανες μετά στην παραλία. Ήσουν μικρός, ναι. Άκου σκοινιά. Αθήνα τους ορμνάσουν, τότε. Όχι, το κάνανε για όλους, δεν το κάνω για μένα. Άρεσε, για πες μας, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Δύσκολες μέρες, μπορεί να είναι από τις δυσκολότερες της σεζόν. Δηλαδή είχαμε στο ξεκίνημα τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό και τώρα φτάσαμε στο κάτω-κάτω ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξανακάνει δύο ήττες συνεχόμενες φέτος. Εκεί υπάρχει και δυσκολία και μια γκρίνια και μια δύσκολη κατάσταση για να αντιμετωπιστεί πνευματικά. Εντάξει. Αυτό βέβαια που αντιλαμβάνομαι και εντός ομάδας από το ρεπορτάζ από διάφορες ατάκες είναι ένα πείσμα να αποδείξουν σε ανθρώπους ότι δεν μπορούν να ξεγράψουν τον ΠΑΟΚ. Στο κάτω-κάτω όποια θέση και να κερδίσει θα είναι κέρδος και βέβαια είναι και απαραίτητο να κερδίσει έστω μία θέση για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό έλεγε και ο Λουτσέσκου χθες στους ποδοσφαιριστές του, ότι έχουμε πράγματα μπροστά μας, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Σίγουρα αυτή η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει, η πιο ψυχολογική προετοιμασία. Τώρα αγωνιστικά και με τον ΠΑΟΚ να έχει δύο εντός έδρας, τι να πω τώρα, πιο βατά παιχνίδια με το Βόλο και τη Λαμία, γιατί έχει και κύπελο, μεγάλη εβδομάδα, μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια το ΠΑΟΚ Βόλος, όπως βλέπουν όλοι τις εμφανίσεις του Βόλου, δεν είναι τίποτα αυτονόητο και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πιεσμένος θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια. Δεν έχει προβλήματα, δεν φάνηκε να προκύπτει κάτι από χθες. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Στα τρία πρώτα μάτια στο play-off έπαιξαν αρκετά οι του βασικού κορμού. Τώρα σίγουρα θα ανοίξει το rotation. Και λέγαμε ότι έχει δύο παιχνίδια με Βόλο και Λαμία εντός να βρει την αυτοποίθηση που έχει χάσει και μετά το Πάσχα να επιστρέψει για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο, επαναλαμβάνω, έστω να κερδίσει και μία θέση που, ναι, αν ξεκινήσει με το Βόλο, νομίζω ότι και η βαθμολογία θα δείξει σε όλους ότι δεν έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ και μπορεί κάτι να κερδίσει από την τέταρτη θέση την οποία έχει από το ξεκίνημα των play-off και τώρα βέβαια η απόσταση μεγαλώνει. Γύρω-γύρω, όχι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εισιτήρια για το Βόλο και μια πιο πολύ πνευματική προετοιμασία. Τζόρμπα, έχει έρθει μια προσωπική ερώτηση προς εσένα. Το 77 γεννήθηκε ο Τζόρμπα, με ποιο ημερολόγιο? Με τον Μάγια, ξέρω εγώ. Γιατί? Έλα, πλάκα κάνουν να ζητήσουν. Στην Ελλάδα ή στη Σερβία, πού ποιο ημερολόγιο? Το δικό μας. Τζόρμπα, να σε καλά, Δημητρή. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια.